ό,τι θα πω θα το πω με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ηρεμία. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές καταστάσεις και ως ποδοσφαιριστής αλλά και ως προπονητής που έχεις μεγαλύτερες ευθύνες. Θεωρώ ότι το πιο βασικό για μένα και για τις δικές μου αρχές είναι ότι αυτό που βλέπω μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν μου αρέσει. Έχει αποτελέσματα με την έννοια ότι σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να επηρεάσω είτε μέσω της προπόνησης στο βαθμό που θέλω, είτε η δουλειά μου να βγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σημαίνει ότι η ευθύνη ανήκει σε μένα. Από τη στιγμή αυτή που μιλάμε, η παραίτησή μου είναι δεδομένη στη διοίκηση και είναι ανοιχτή και μπορώ να φύγω και να πάω να χαιρετήσω αύριο το πρωί χωρίς κανένα θέμα και θα τα έχω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Σε ό,τι αφορά τη μορφή του παιχνιδιού, θεωρώ ότι για 60 λεπτά ήμασταν κυριολεκτικά απαράδεκτοι. Δεν κάναμε τίποτα. Στα τελευταία 30 λεπτά κάναμε πολλά, αλλά δεν κερδίσαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην Άχνα στον Εθνικό για τον ένα βαθμό. Και επίσης θέλω να πω ότι επειδή είμαι πολλά χρόνια στο γήπεδο και αυτό δεν βαραίνει τον Εθνικό, αλλά νομίζω ότι είναι άλλοι αρμόδιοι όταν ένα παιχνίδι κυλάει όπως κυλάει και ανεξάρτητο του αποτελέσματος, ότι τα τελευταία 35 λεπτά ήταν η γελιοποίηση του αθλήματος. Είναι πολύ μικρά τα διαστήματα που ήταν πλέον φερτό, κατά τη γνώμη μου πάνω. Εγώ θα βγάλω το σημερινό παιχνίδι απ' έξω σε αυτό. Γιατί όταν δίνω μια απάντηση σε κάτι, πρώτα απ' όλα, άσχετα αν είσαι θυμωμένος από κάτι που βλέπεις στον αγωνιστικό χώρο και ευθύνη ξεκινάει από εσένα, πρέπει να απαντάς ρεαλιστικά και πραγματικά. Θεωρώ ότι η ομάδα μας μέχρι πριν από αυτό το παιχνίδι είχε πολλές σοβαρές δικαιολογίες. Και δεν είναι δικαιολογίες, είναι πραγματικότητες. Ήταν φανερό ότι πριν παίξουμε το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σαλαμίνα, κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Όταν μετά μπήκαν τα παιχνίδια του Champions League, στα επόμενα παιχνίδια και με την Ανόρθωση αλλά και με την ΑΕΚ, ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι και με πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θεωρώ, αν με ρωτάτε, ότι οι παίχτες επιλέγουν παιχνίδια ή οι προπονητές. Θεωρώ ότι είναι η πραγματικότητα, ότι δεν μπορείς. Είσαι κουρασμένος, δεν μπορείς και βρεθήκαμε και σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων. Το ποδόσφαιρο, όταν θα πεις να παίξεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινάει με τα κίνητρα από τον εγκέφαλο. Λογικό είναι και το δεύτερο κομμάτι είναι η κούραση. Όπως για παράδειγμα λένε πολλοί ότι οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ επιλέγουν παιχνίδια, θα σας πω και εγώ πολύ απλά, και ο κόσμος επιλέγει παιχνίδια. Όλοι επιλέγουν παιχνίδια. Γιατί όλα ξεκινάνε από το κεφάλι. Όταν θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα φύγει όλη η ενέργεια και μετά θα έρθει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, είσαι άδειος. Και θα πω και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Το χρεώνουν στους ποδοσφαιριστές, μπορεί να το χρεώσει κάποιος στους προπονητές. Έχουμε πολλά χρόνια στο χώρο. Δεν είναι ίδιο το κίνητρο. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης μου έχουν ζητήσει 30 εισιτήρια. Όταν θα παίξουμε με την Ανόρθωση ή με την Ομόνοια ή με τη Δόξα, δεν ζητάει κανένας. Όλοι μέσα στο μυαλό τους επιλέγουν τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι το συγκεκριμένο διάστημα για την ομάδα είναι θέμα κούρασης, είναι θέμα πολλών στραβών πραγμάτων σε τραυματισμούς και ανετοιμότητας και ξέρω το τελευταίο παιχνίδι που στα 60 λεπτά ήμασταν απαράδεκτοι. Υπάρχει εντύπωση ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιθετική αδυναμία στον ΑΠΟΕΛ. Αν μπορούσατε τώρα, επιθετική ερώτηση, αν μπορούσατε τώρα να αλλάξετε κάτι, θα το κάνατε, αν αλλάξατε τον προγραμματισμό του καλοκαιριού. Δεν είναι σωστές οι υποθέσεις στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να σκέφτεσαι πάντα στο ποδόσφαιρο τα αντικειμενικά γεγονότα. Ξέρω την απάντηση σε όλα τα πράγματα. Γιατί μία ομάδα δεν είναι πως παίζει ένα συγκεκριμένο μονοδιάστημα. Υπάρχει ένας κύκλος 1,5 έτους. Συγγνώμη στον αντίπαλο προπονητή, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι σωστό πάντα οι συνεντεύξεις να γίνονται δύο, γιατί μπορεί κάποιες ερωτήσεις να είναι για ένα άτομο, για ένα προπονητή πολλές και οι απαντήσεις.
αλλά η ομάδα αυτή είχε μια διαφορετική προπόνηση επί ένα χρόνο. Σταμάτησε μόνο 2 εβδομάδες. Πήγε σε ένα άλλο τρόπο προπόνηση στην προετοιμασία. Δεν θα πω ποιος είναι καλός ή κακός, έχω τις δικές μου απόψεις προπονητικά. Υπήρχαν 4 θλάσεις μέσα στην προετοιμασία και πολλούς τραυματισμούς στη διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι οι παίχτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη διάρκεια και στη συνεχόμενη πίεση. Άρα λοιπόν το Champions League είναι φανερό, έχουν έρθει τραυματισμοί, υπάρχει και ατυχία με 4 ώμους. Όλο αυτό το πράγμα βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.